γιατί την επισκέπτομαι από τα πρώτα χρόνια που εργάζομαι στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών στην Αθήνα και την επισκεφθήκαμε τότε στα πλαίσια ενός προγράμματος για την διαχείριση των εθνικών δρυμών. Στη δεκαετία του 90 περίπου ξεκίνησα να κάνω και το διδακτορικό μου σε αυτή την περιοχή, στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Με εντυπωσίασε αυτό το βουνό από την πρώτη στιγμή που το επισκέφτηκα, γιατί παράλληλα είχα επισκεφθεί και τα άλλα όρη της Στερεάς, όπως το Μπαρνασό, την Γκιώνα, τα Βαρδούσια κλπ. Και έβλεπα ότι έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Θεωρώ ότι η Ήτη είναι διαφέρει από τα υπόλοιπα όρη της Στερεάς, γιατί έχει αρκετά βορειολαδίτικα χαρακτηριστικά. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στη φυσιογνωμία του βουνού, αλλά και στην ίδια τη χλωρίδα, γιατί φιλοξενεί είδη που δεν φιλοξενούνται στα διπλανά όρη και παράλληλα μετά αναπτύσσονται στη βόρεια πίνδο. Και αυτό είναι ίσως το βασικότερο χαρακτηριστικό που, κατά την άποψή μου, προκύπτει από την ύπαρξη του φλίσχη σε μεγάλα υψόμετρα. Ο φλίσχης εμφανίζει μια επιφανειακή υδροφορία και είναι ένα βουνό που έχει πάρα πολλά νερά, επιφανειακά και υπόγεια. Εμφανίζει και η Ήτη δύο ιδιαίτερα ενδυμικά είδη, στενά ενδυμικά είδη, όπως είναι η Βερόνικα Ήτεα που την είδαμε και στα λιμνία στο οροπέδιο των Λιβαδιών, όπως και το Allium Langarophyllum, το οποίο είμαστε ακριβώς πάνω στο βιότοπό του αυτή τη στιγμή. Η Ήτη είναι ένα μυθολογικό βουνό, σχετίζεται με την ελληνική μυθολογία. Γνωρίζουμε ότι εδώ έζησε και δραστηριοποιήθηκε ο μυθολογικός ήρωας ο Ηρακλής και εδώ μάλιστα πέθανε και κάηκε στην πυρά όπου σήμερα υπάρχει και ο ναός του Ηρακλή, τα ερείπια του ναού. Από κάτω μας, ακριβώς από εδώ που στεκόμαστε, είναι η περίφημη γέφυρα του Γοργοποτάμου, η οποία ανατινάχθηκε από τις ανταρκτικές ομάδες με αποτέλεσμα να κοπεί η γραμμή της επικοινωνίας των Γερμανών με την Αθήνα. Στο παρελθόν φιλοξενούσε μεγάλο αριθμό εγωπροβάτων η περιοχή. Οι κτηνοτρόφοι είχαν το συνήθειο το καλοκαίρι να ανεβαίνουν στα θερινά βοσκοτόπια και το χειμώνα να κατεβαίνουν στους πρόποδες και στα λεγόμενα χυμαδιά. Πριν γίνει ο δρυμός το 1966, εδώ πάνω έβοσκαν πάρα πολλές χιλιάδες πρόβατα νομάδων κτηνοτρόφων, των Σαρακατσάνων, οι οποίοι έρχονταν εδώ το Μάιο περίπου και έφευγαν το Σεπτέμβριο. Οι Σαρακατσάνοι αυτοί εφάρμοζαν την εξής διαχείριση στην περιοχή. Έκοβαν κλαδιά και κάνανε από τα έλατα και κάνανε τις καλύβες, αλλά στα χόρτα τα καίγανε όταν φεύγανε το φθινόπωρο για τα χυμαδιά, έβαζαν φωτιά και καίγανε τον νανόκεδρο, επίσης καίγανε και όσα χόρτα σκληρά δεν είχαν φαγωθεί από τα πρόβατα. Σήμερα έχουμε αυτά τα δείγματα αυτής της δραστηριότητας με τα εκτεταμένα λιβάδια των υψηλών κορυφών και τα αντίστοιχα λιβάδια στις υπόλοιπες κοιλάδες όπου ασκούνταν εντονότερα αυτές οι κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Αυτό βέβαια είναι και η σφραγίδα της ανθρωπογενούς βιοποικιλότητας και αυτό που κληρονομήσαμε και εμείς σήμερα. Υπάρχει ένας κίνδυνος να χαθεί αυτή η ποικιλότητα των τοπίων και των μικροπεριβαλλόντων και ενδεχόμενα και φυτική βιοποικιλότητα, η οποία φιλοξενείται σε αυτές τις ανοιχτές περιοχές. Ha ha!
Ο σύντομος τίτλος του έργου Life που υλοποιούμε στην Ήτη είναι For Open Forest στα αγγλικά, δηλαδή για ανοιχτά δάση όπως θα το μεταφράζαμε, και δείχνει ακριβώς ότι το αντικείμενο του έργου είναι η διαχείριση των δασικών ανοιγμάτων όπως αυτά που βλέπουμε γύρω μας, και αυτό διότι φιλοξενούν κάποιες ιδιαίτερες φυτοκοινωνίες τόσο στα λιβάδια όσο και στα εποχιακά λιμνία που αναπτύσσονται εδώ και χρειάζονται προστασία. Και χρειάζονται προστασία κυρίως από την επέκταση του δάσους, η οποία απειλεί να κλείσει αυτά τα ανοίγματα, άρα θα χαθούν και οι τύποι οικοτόπων που φιλοξενούν, και επίσης από την ανθρώπινη δραστηριότητα και κυρίως από την είσοδο των τροχοφόρων, των οχημάτων 4x4 που κάνουν πολύ μεγάλες ζημιές στα λιμνία. Το έργο υλοποιείται σε δύο περιοχές, στην Ήτη και στο Καλλίδρομο. Μέρος των δράσεων περιλαμβάνει την προστασία 5 ειδών της Ορνηθοπανίδας, Παναγίδας, οι οποίες δράσεις αυτές υλοποιούνται από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Τα 5 αυτά είδη είναι 3 δριοκολάπτες, η πετροπέρδικα που ζει στα ανοίγματα της Ήτης και ο εγολιός, ένα νυχτόβιο αρπακτικό που χρειάζεται και αυτό τα ανοίγματα εδώ στα δάση της Ήτης για να κυνηγήσει. Άλλες δράσεις αφορούν την αποκατάσταση του οικοτόπου προτεραιότητας του μαλόκενδρου. Υλοποιείται από το Ελγό Δήμητρα, έναν άλλον εταίρο του έργου. Άλλες δράσεις αφορούν την προστασία της αρκούδας, οι οποίες υλοποιούνται από τον Αρκτούρο. Κάποιες άλλες δράσεις αφορούν διάφορα συστήματα βόσκησης στα ανοίγματα και ελέγχουμε τα κοπάδια και για να δούμε ανάλογα με τις διαφορετικές εντάσεις βόσκησης πώς επηρεάζουν στα ανοίγματα του δάσους ή στην εξάπλωση του δάσους. Τι συμβαίνει όμως αφότου σταμάτησαν αυτές τις παραδοσιακές δραστηριότητες? Επεκτείνει πρώτα ο νανόκεδρος, ο οποίος δημιουργεί περιβάλλον κατάλληλο για να φυτρώσουν τα σπέρματα της ελάτης, και σιγά σιγά η ελάτη έρχεται και κλείνει το τοπίο επειδή προχωράει ο νανόκεδρος. Η παλιά λοιπόν πρακτική του καψίματος που εφαρμοζόταν εδώ πέρα από τους κτηνοτρόφους στα παλαιότερα χρόνια έγινε από εμάς στις ενότητες που είναι ο νανόκεδρος, ύστερα από παρακολούθηση των καιρικών συνθήκων ώστε να έχουμε τις κατάλληλες θερμοκρασίες και υγρασίες, αέρος, εδάφους και ποσότητα υγρασίας στη βλάστηση. Αφού δοκιμάσαμε διάφορα φλόγιστρα, καταλήξαμε στο φλόγιστρο το οποίο χρησιμοποιείται για τις λεγόμενες ως προδιαγεγραμμένες καύσεις που εφαρμόζονται και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά την ελεγχόμενη καύση εγκαταστήσαμε κλωβούς προκειμένου να παρακολουθήσουμε την βλάστηση, τη διαδοχή και τη σύνθεση της βλάστησης και μέσα στον κλωβό και έξω από τον κλωβό, στην περίπτωση που είχαμε βόσκηση στην περιοχή αυτή. Οι μετρήσεις έγιναν στους κλωβούς, αυτούς τους οποίους εγκαταστήσαμε για την προστασία από τη βόσκηση, και οι μετρήσεις έγιναν μέσα στον κλωβό και εκτός κλωβού. Η μεγάλη μας έκπληξη ήταν η παραγωγικότητα του οικοτόπου. Από τις 3 συμβιμάζες που κάναμε, διαπιστώσαμε ότι η παραγωγή ξεπερνά τα 250 ή και τα 300 κιλά το στρέμμα χορτομάζα, η οποία θεωρείται πάρα πολύ υψηλή για τα δεδομένα των πολυβοδικών οικοσυστημάτων. Από τους δύο χειρισμούς, από την καύση και την κοπή, η πιο αποτελεσματική ήταν η καύση, η οποία πραγματικά άλλαξε πάρα πολύ την σύνθεση της βλάστησης και ήλεγξε τον νανόκεδρο, ο οποίος νανόκεδρος κάηκε, εξαφανίστηκε, ελευθερώθηκε η επιφάνεια, στην οποία εμφανίστηκαν άλλα πόδι φυτά, τα οποία μπορούν να βοσκήσουν τα ζώα. Τα εποχιακά λιμνία, και ειδικά θα μιλήσουμε για τα ορεινά εποχιακά λιμνία, όπως αυτά των μεγάλων υψομέτρων, είναι σκεπασμένα με χιόνι μέχρι νωρίς την άνοιξη. Όταν λιώνουν τα χιόνια, είναι πλημμυρισμένα με νερό. Το νερό αυτό σιγά σιγά εξατμίζεται. Εκείνη ακριβώς την περίοδο, εκείνη τη μεταβατική περίοδο μεταξύ της υγρής και της ξηρής φάσης των λιμνίων, εκεί εμφανίζονται
τα εξειδικευμένα είδη των εποχιακών λιμνίων, όπως η Βερόνικα, είναι όλα πολύ μικρά. Οι μικρές λιμνούλες είναι ένας πολύ σημαντικός οικότοπος, αλλά στην Ήτη ο οικότοπος αυτός είναι μοναδικός. Γιατί εκεί, σε τρεις μόνο λιμνούλες, σε όλο τον κόσμο, υπάρχει ένα πολύ σπάνιο είδος, η Βερόνικα της Ήτης. Είναι ένα μικρό φυτό, πολύ μικρό, μόνο αν το ψάχνει το βρίσκει κανείς, αλλά είναι πολύτιμο σαν ένα μαργαριτάρι, γιατί είναι πάρα πολύ σπάνιο. Επίσης, προστατεύοντας αυτό, προστατεύουμε και όλο το βιότοπο. Ο τρόπος που επιλέξαμε να μελετήσουμε αυτό το μέρος είναι σε πολύ κοντινές μεταξύ τους γραμμές, που τις λέμε διατομές, κάθε 2 μέτρα, να καταγράφουμε όλα τα είδη που υπάρχουν. Επίσης, στα ίδια τετράγωνα καταγράφουμε και τον αριθμό ατόμων της Βερόνικας της Ήτης. Μέσα σε ένα πλαίσιο 50x50 εκατοστά βρήκαμε 54.000 άτομα. Είναι πολύ μεγάλος ο πληθυσμός της, αλλά εξαρτάται από την παραγωγή των σπερμάτων, των σπόρων της, κάθε χρόνο. Επειδή ακριβώς λοιπόν η παραγωγή των σπερμάτων, των σπόρων της, είναι πολύ σημαντική, τη μελετήσαμε ιδιαίτερα. Πήραμε δείγματα από το έδαφος, έτσι ώστε να καταλάβουμε πόσο μεγάλη είναι αυτή που λέμε η εδαφική τράπεζα σπερμάτων. Στο εργαστήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποιούνται τα πειράματα φύτρωσης της Βερόνικα της Ήτης και των άλλων τυπικών ειδών των εποχιακών λιμνίων της περιοχής μελέτης. Αμέσως μετά τη συλλογή, τα σπέρματα μεταφέρονται στο εργαστήριο, όπου γίνεται ο καθορισμός των συλλογών, δηλαδή καθαρίζονται τα σπέρματα από τα φυτικά υπολείμματα, και στη συνέχεια ετοιμάζονται τα πειράματα φύτρωσης για να μπουν στους θαλάμους του Πανεπιστημίου και του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων από την ομάδα μας. Η φύτρωση της Βερόνικα Ήτια πραγματοποιείται μόνο στους 5 βαθμούς Κελσίου, μετά από τουλάχιστον 4 μήνες παραμονής σε αυτή τη θερμοκρασία και μόνο στο φως. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στη φύση η φύτρωση θα πραγματοποιηθεί στο τέλος της άνοιξης. Μετά την ολοκλήρωση των πειραμάτων φύτρωσης, στόχος είναι τα σπέρματα να αποθηκευτούν στην Τράπεζα Σπερμάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία αυτή τη στιγμή φιλοξενεί πάνω από 400 συλλογές. Κατά κύριο λόγο, στην Τράπεζα Σπερμάτων αποθηκεύουμε σπέρματα από σπάνια ή απειλούμενα είδη και είναι ένας τρόπος βασικός και φθηνός ταυτόχρονα τρόπος εκτός τόπου διατήρησης των ειδών, έτσι ώστε σε περίπτωση που ένα είδος εξαφανιστεί στη φύση, γνωρίζοντας εμείς πώς να φυτρώσουν οι σπόροι του και έχοντας σπόρους ζωντανούς αποθηκευμένους, μπορούμε ανά πάσα στιγμή να παράγουμε καινούργια φυτά και να κάνουμε επανεισαγωγή του είδους στη φύση. Αυτή είναι η γεντιανή του Διοσκουρίδη. Gentiana luta το λατινικό της όνομα. Από παλιά χρησιμοποιείται για φαρμακευτικό φυτό και είναι να γίνει σπάνια λόγω βόσκησης. Μπράβο! 45. 46,5. Η ερευνητική ομάδα των γεωλόγων σε αυτήν την διεπιστημονική προσέγγιση της ανάδειξης της γεωλογικής δομής των λιμνίων στα όρη Ήτος και Καλλίδρομος ήταν στο να καταγράψουν το ανάγλυφο των λιμνίων και της ευρύτερης περιοχής και να διερευνήσουν την υπεδαφική δομή προκειμένου να καταλάβουν τον τρόπο δημιουργίας
των συνθήκων των λιμνίων. Αφού ελήφθησαν οι μετρήσεις πεδίου, ερχόμαστε στο εργαστήριο. Αυτές οι μετρήσεις αποτυπώνονται πλέον ηλεκτρονικά σε διαγράμματα. Από την εικόνα αυτή, η επιστημονική μας ομάδα αποδεικνύει και καταλαβαίνει την υπεδαφική δομή κάτω από το λίμνιο Λιβαδιές, που στην ουσία έχουμε έναν σχηματισμό αδιαπέρατο με το μπλε χρώμα που συγκρατεί τα νερά του λιμνίου στην περιοχή αυτή. Ένας από τους σημαντικότερους οικότοπους στην περιοχή της Ήτης είναι οι λεγόμενες συστάδες του Juniperus foeditissima, του μαλόκεδρου όπως το λένε εδώ οι ντόπιοι. Η αρχαία λέξη ήταν άρκευθος. Και σήμερα βέβαια τα λέμε όλα κέδρα, ανεξάρτητα από τα άλλα έχουν ακανθώδη φύλλα και άλλα έχουν λεπιώδη φύλλα, όπως έχει ο Juniperus foeditissima. Αυτό το είδος λοιπόν του αρκεύθου απαντά σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Στη Νότια Ελλάδα εμφανίζεται κυρίως στα όρια των δασών της Ελλάτης προς τις ψηλότερες κορυφές. Και κυρίως καταλαμβάνει περιοχές οι οποίες είναι εξαιρετικά άγονες, τα εδάφη είναι αποκεφαλισμένα. Είναι ένα εξαιρετικά λιτοδίαιτο είδος, εξαιρετικά φωτόφυτο, αγαπά δηλαδή το φως. Αυτά τα δάση παλιότερα τα εκμεταλλεύονταν κυρίως οι άνθρωποι για να φτιάχνουν διάφορα γεωργικά σκεύη, κυρίως για να κουβαλούν γάλα ή νερό ή να πίζουν το γιαούρτι, τέτοιου είδους. Ήταν ασαπή, εξαιρετικά ασαπές ξύλο και εξαιρετικά εύωσμο. Βέβαια το Juniperus foeditissima, η ίδια η λέξη, σημαίνει ότι είναι δυσοσμότατη άρκευθος, δηλαδή αυτή που μυρίζει πολύ έντονα και άσχημα. Αλλά αυτό εξαρτάται βέβαια και από την αίσθηση που έχει ο καθένας για το είδος. Μία από τις σημαντικότερες δράσεις του συγκεκριμένου προγράμματος LIFE σχετίζεται με την ανάλυση της κατάστασης του πληθυσμού του Juniperus foeditissima. Ένα πάρα πολύ σημαντικό είδος για τα δάση και ιδιαίτερα για τις ψηλές περιοχές όπου είναι πολύ φτωχές. Είναι από τα ελάχιστα ξυλώδη δασικά είδη που πηγαίνει τόσο ψηλά. Πριν ξεκινήσουμε το πρόγραμμα, γνωρίζαμε ότι το Juniperus foeditissima βρίσκεται σε δύο θέσεις. Τελειώνοντας τη μελέτη του πληθυσμού του Juniperus foeditissima όμως, διαπιστώσαμε ότι είναι 12 οι θέσεις. Η έκταση επομένως την οποία καταλαμβάνει είναι πολύ μεγαλύτερη. Όμως, οι πληθυσμοί είναι υποβαθμισμένοι. Έτσι, μία από τις προτινόμενες ενέργειες, από τα μέτρα δηλαδή που θα πάρουμε, είναι να νεκρώσουμε κάποια άτομα Ελλάτης, τα οποία καταπιέζουν κάποια άτομα Juniperus foeditissima και να απομακρύνουμε κάποια άλλα. Μία δράση η οποία είχαμε και την οποία ακολουθήσαμε ήταν η παραγωγή φυταρίων Juniperus foeditissima με εμβολιασμό μοσχευμάτων σε φυτάρια κυπαρισιού από πολύ μεγάλα υψόμετρα της Κρήτης. Ωραία. Από αυτό τώρα μπορούμε να μετράμε την ηλικία. Αυτό είναι το τραγούδι, εγώ λέω το κελάδιμα, ας πούμε. Καθορίζει την επικράτειά του με τα γειτονικά ζευγάρια, αν υπάρχουν. Να λέει, ας πούμε, κάποιο λόγο ότι εδώ είμαι και να καλεί και το θηλυκό, βέβαια. Τα βουναλάκια από τα τροχτικά που είναι τροφή του εγωλίου και αυτά παίζουν ρόλο. Οι υδροκολάπτες γενικά και τα τρία είδη που δουλεύουμε στο πρόγραμμα, δηλαδή ο σταχτής, ο μαύρος και ο λευκονότης, προτιμούν μεγάλα δέντρα, διότι η φωλιά πρέπει να έχει και όγκο, διάμετρο και πρέπει να έχει και βάθος.
Άρα λοιπόν η επιλογή του δέντρου εξαρτάται από το μέγεθός του. Όσο πιο νεαρά είναι τα δέντρα, άρα μικρότερα σε όγκο, και όσο πιο νεαρής ηλικίας είναι το δάσος, τόσο δυσκολότερο να φωλιάσουν τα πουλιά. Γι' αυτό λέμε και ότι στα διαχειριστικά μέτρα της υλοτόμησης δεν πρέπει να γίνεται αφαίρεση των γέρικων και των μεγάλων δέντρων. Θα πρέπει να μένουν ακριβώς για να μην χάνουν θέσεις φωλιάσματος αυτά τα πουλιά. Επειδή σε αυτή την περιοχή δεν έχουμε πολύ μεγάλα δέντρα, αλλά και επειδή οι δικές μας φωλιές οι τεχνητές είναι πιο ευρύχωρες από τις φυσικές κοιλότητες, πιστεύουμε ότι ο γολιός θα προτιμήσει αυτές. Ανάλογα με το μέγεθός τους, οι σιδηροκολάπτες ανοίγουν διαφορετικό μέγεθος τρύπας. Ο μαύρος, που είναι ο πιο μεγάλος και έχει το πιο ισχυρό ράμφος, είναι στην πραγματικότητα ο εργολάβος του δάσους, γιατί στις παλιές φωλιές του ή στις τρύπες που ανοίγει δοκιμαστικά και τις εγκαταλείπει, μπορούν να μπουν μεγάλα πουλιά όπως είναι τα νυχτόδια αρπακτικά, ο εγωλιός, ο χουχουριστής. Σε αυτές που ανοίγουν οι μικρότεροι σιδηροκολάπτες θα πάνε καμιά φορά παπαντίτσες ή άλλα πιο μικρόσωμα πουλιά. Το άλλο που έχει σημασία σχετικά με τις τεχνητές φωλιές είναι ο προσανατολισμός τους, γιατί το πουλί θα πρέπει να έχει κατά κάποιο τρόπο άνετη πρόσβαση μέσα στη συστάδα. Θα θέλει λίγο άνοιγμα να μπορεί να περάσει για να κατευθυνθεί στη φωλιά χωρίς πολλούς ελιγμούς. Ο Ακτούρος είναι ένας εταίρος στο πρόγραμμα Life for Open Forests. Έχει αναλάβει τις δράσεις που αφορούν την προστασία και τη διαχείριση της αρκούδας, με κύριο άξονα την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων που δημιουργεί η πιθανή ύπαρξη της αρκούδας στους κατοίκους, κυρίως στους παραγωγούς, με κύρια έμφαση τη μείωση των προβλημάτων στη μελισσοκομεία και στην κτηνοτροφία. Γι' αυτό οι βασικές δράσεις αφορούν τη διανομή ηλεκτροφόρων περιφράξεων στους μελισσοκόμους και ελληνικό πειμενικό στους κτηνοτρόφους. Επιπλέον, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να δούμε την ποιότητα του βιοτόπου της αρκούδας στην περιοχή. Γι' αυτό ακριβώς για την βελτίωση του επίπεδου της ποιότητας του βιοτόπου και τον εμπλουτισμό του κατά κάποιο τρόπο, έγινε στη συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία και το Φορέα Διαχείρισης της περιοχής για μια πιλωτική δράση ενίσχυσης και φύτευσης άγρων καρποφόρων στην περιοχή, ήδη τα οποία υπάρχουν, δεν είναι ξενικά. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικά για την προστασία και την διατροφή της αρκούδας σε όλο το φάσμα του χρόνου, έτσι, για να καλύψει τις δικές της διατροφικές ανάγκες. Γι' αυτό και δώσαμε έμφαση σε είδη όπως η αγροκερασιά, η οποία είναι πρώιμη η παραγωγή, έτσι, καρπών, η κορομιλιά, η οποία δίνει όλο το χρόνο ανάλογα με το υψόμετρο στο οποίο βρίσκεται, έτσι ώστε η ελαχιστοποίηση των ζημιών που προκαλεί η αρκούδα στους παραγωγούς να μπορεί να επεκταθεί στο μέγιστο δυνατό σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Σημαντική περιοχή, η οποία έχει πολύ μεγάλη αξία για την παρουσία της αρκούδας στην περιοχή εδώ, είναι η περιοχή της Ευρυτανίας, γιατί είναι η κύρια περιοχή του νοτιότερου σημείου εξάπλωσης της αρκούδας στην Ελλάδα. Από εκεί και νοτιότερα, περιοχές είναι περιστασιακές ή τυχαίες, και μια τέτοια περιοχή είναι και η περιοχή της Ήτης, με πολύ μικρές πιθανότητες για να έχουμε ένα πολύ μεγάλο και μόνιμο πληθυσμό στην περιοχή. Πόσα βάλουμε, τρία, τρεις σειρές, δεν είπαμε. Τρεις σειρές. Αυτό μπαίνει, πού είναι ο ήλιος τώρα, για να δούμε. Πρέπει να το βάλουμε κάπως έτσι, να είναι ο ήλιος. Εκεί. Πείτε τρία-τέσσερα τραγούδια σχετικά με τον αέρα, ήλιο, βροχή, σύννεφα και τραγουδίστε ένα από αυτά. Είχα μια αγάπη, αχ, καρδούλα μου, που μοιάζε σύννεφακι, σύννεφούλα μου. Σαν σύννεφα, σύννεφακι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μα αγαπάει μια την άλλη, με ξεχνάει. Και ένα βράδυ, αχ, καρδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη σύννεφούλα μου. Δεν αντέχω άλλο να με μοναχώ. Αν το γράψουμε το παραμύθι, θα πρέπει να βάλουμε κάτι, ναι. Δηλαδή έβαλες κάποια ερωτήματα και πάρα πολύ ωραία μπήκαν τα ερωτήματα, αλλά δεν απαντήθηκαν. Αυτή έψαχνα από την αρχή, δεν ξέρω, μα για ξωτικά και τέτοια. Ένα βράδυ λοιπόν, το γέρικο ξωτικό, όταν όλα τα ζώα και τα πουλιά κοιμόντουσαν, πήγε γύρω στη βελανιδιά του Βρασίδα, έκανε κύκλους και ψιθύρισε κάτι μαγικά λόγια. Σε αυτά τα προγράμματα δίνεται η ευκαιρία σε ερευνητικά ιδρύματα, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα,
στην τοπική κοινωνία να αναπτύξουν σχέσεις συνεργασίας προς όφελος των περιοχών οι οποίες είναι το αντικείμενο του έργου. Το πρόγραμμα LIFE για ανοιχτά δάση είναι ένα πρόγραμμα με πολλές φιλοδοξίες. Δηλαδή ασχολείται με περισσότερες από μία περιοχές. Στην ουσία είναι τρεις περιοχές του δικτύου Natura 2000. Έχουμε ως προστατευταίο αντικείμενο, ως στόχους, τα αλπικά λιβάδια, τα εποχικά λιμνία, τα δάση με γιουνίπερους, την μαύρη πεύκη. Έχουμε ήδη από φυτά που είναι η Βερόνικα της Ήτης, μέχρι την καφέ αρκούδα και μερικά είδη πουλιών, είναι δρυοκολάπτες, είναι η πετροπέρδικα, είναι ο εγωλιός. Άρα, πάρα πολλά είδη και οικοτόπους στόχους. Είναι φιλόδοξο πρόγραμμα, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της κατάληψης του χώρου, των ανοιγμάτων που φιλοξενούν μεγάλη βιοποικιλότητα, το οποίο δημιουργείται εξαιτίας της εγκατάληψης των χρήσεων γης από τον άνθρωπο, είτε για βόσχηση, είτε για γεωργική δραστηριότητα, σε διάφορες περιοχές, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλους ορεινούς όγκους της Ευρώπης. Άρα, τα αποτελέσματα αυτού του προγράμματος εκτιμάται ότι θα είναι χρήσιμα όχι μόνο για την Ήτη και το Καλλίδρομο, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για όλη την Ευρώπη. Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης είναι η παλιότερη περιβαλλοντική μη κυβερνητική οργάνωση στην Ελλάδα. Την ίδρυσαν το 1951 άνθρωποι των γραμμάτων και των επιστημών, προερχόμενοι κυρίως από το χώρο της ορειβασίας, οι οποίοι είχαν τη διορατικότητα να δουν ήδη από τότε τα προβλήματα που έρχονταν. Και η εταιρεία αγωνίζεται από εκείνη την εποχή αδιάκοπα για την προστασία του περιβάλλοντος. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η εταιρεία και ο Γενικός Γραμματέας και ψυχή της επί 35 χρόνια, ο Βίρον Αντίπας, έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στα περιβαλλοντικά θέματα στην Ελλάδα. Αξίζει να πω ότι ο Βίρον Αντίπας ήταν εκείνος που υπέγραψε για λογαριασμό της Ελλάδας το 1971 στο Ραμσάρ της Πεσίας τη Σύμβαση για την Προστασία των Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας, που έγινε γνωστή ως Σύμβαση Ραμσάρ. Η εταιρεία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία εθνικών δρυμών και προστατευόμενων περιοχών, στον εξυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και ασχολήθηκε ενεργά με την προστασία εμβληματικών ειδών όπως είναι η καφέ αρκούδα, η μεσογειακή φώκια και η θαλάσσια γελώνα, που σήμερα οι περισσότεροι τα συνδέουν με άλλες οργανώσεις. Ασχολήθηκε επίσης συστηματικά με την προστασία της χλωρίδας και πρέπει να πω ότι σημαντικοί βοτανολόγοι, Έλληνες και ξένοι, διετέλεσαν και είναι ακόμα μέλη της, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και πρόεδρή της. Μια οργάνωση που έχει την εμπειρία και έχει ασχοληθεί με τα βουνά, με τα δάση, με την προστασία της χλωρίδας και των σπάνιων ειδών, με τις περιοχές του δικτύου Natura 2000, ήταν φυσικό να γίνει συντονιστής ενός έργου όπως το For Open Forest, που έχει τόσο πολλά διαφορετικά αντικείμενα. Το έργο μας, όπως και όλα τα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έργα, περιλαμβάνει τις προπαρασκευαστικές δράσεις, δηλαδή την επιστημονική έρευνα η οποία διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για το δεύτερο στάδιο, που είναι οι εφαρμοσμένες δράσεις προστασίας, το κύριο κομμάτι του έργου. Περιλαμβάνει επίσης δράσεις παρακολούθησης, οι οποίες αξιολογούν τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που κάνουμε, και δράσεις διάχυσης τόσο της επιστημονικής γνώσης, όσο και εκλαϊκευμένης, απλουστευμένης γνώσης και πληροφορίας στο ευρύ κοινό και ιδιαίτερα στην τοπική κοινωνία, όπως για παράδειγμα στους μαθητές των τοπικών σχολείων μέσα από δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας σε ένα τέτοιο έργο είναι πολύ σημαντική και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εξασφαλίζεται με διάφορους τρόπους, κύριος από τους οποίους είναι η Επιτροπή Ενδιαφερομένων Μερών. Σε αυτήν συμμετέχουν εκπρόσωποι φορέων, υπηρεσιών, οργανώσεων, των παραγωγών της περιοχής. Συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και σε αυτήν δίνεται η δυνατότητα να παρουσιάσουμε εμείς το τι γίνεται με το έργο και να έχουμε αντίστοιχα τις απόψεις και τις γνώμες της τοπικής κοινωνίας. Τέλος, περιλαμβάνεται και η κατασκευή υποδομών για την υλοποίηση των οποίων είναι υπεύθυνη η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Στις υποδομές αυτές περιλαμβάνεται η κατασκευή 2 κέντρων ενημέρωσης, η βελτίωση και ανάδειξη 2 μονοπατιών, η δημιουργία υποδομών διαχείρισης επισκεπτών και υποδομές πυροπροστασίας όπως είναι πυροφυλάκια και δεξαμενές πυρόσβεσης. Οι υποδομές αυτές είναι ισομοιρασμένες στους δύο ορεινούς όγκους, γιατί το έργο εκτός από την Ήτη υλοποιείται και στο γειτονικό όρος Καλλίδρομο και κυρίως στην περιοχή γύρω από τη λίμνη της Νευρόπολης.
Θυμάμαι πριν από 20 χρόνια, ίσως και περισσότερα, καθώς ανέβαινα εδώ στην Σουβάλα, στην Παλιοσουβάλα, μετά από πανέμορφες πορείες, ξεκινώντας από τη Μενδενίτσα συνήθως, συναντιόμουν τα καλοκαίρια με τους παλιούς τσομπαναραίους, με τους παλιούς βοσκούς που υπήρχαν εδώ πάνω και ανέβαιναν παραδοσιακά περίπου του Αγίου Κωνσταντίνου και έμεναν μέχρι του Αγίου Δημητρίου, με τα μεγάλα κοπάδια με τα πρόβατα. Κάποια βράδια, καθώς καθόμασταν γύρω από μια μικρή φωτιά, αυτοί όλοι διηγούνταν ιστορίες από τα παλιά χρόνια, από τις προηγούμενες δεκαετίες. Μία από τις πιο γοητευτικές ιστορίες ήταν το ότι όταν αυτοί ήταν παιδιά, άρα πολλές δεκαετίες πίσω, σε αυτήν εδώ τη Λάκα, τη Σουβάλα, γινόταν το ετήσιο αντάμωμα των Σαρακατσανέων, όπου μέσα από την απλή όσο και γοητευτική ταυτόχρονα αφήγηση αυτών των απλών ανθρώπων, φαινόταν με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο και με μια δόση έτσι νοσταλγίας το πόσο διαφορετικά ήταν τα πράγματα τότε. Μου έλεγαν ότι γέμιζε όλη αυτή εδώ η μεγάλη Λάκα από τα κουδούνια των ζώων, από τις χαρούμενες φωνές των παιδιών, από μουσικές και φυσικά από τις μυρωδιές των φαγητών και της φωτιάς που συνόδευαν αυτό το μεγάλο γιορταστικό αντάμωμα. Σιγά σιγά αυτό, όπως λέγανε αυτοί οι άνθρωποι, ατόνισε και μετά από λίγα χρόνια πια σταμάτησε να γίνεται εδώ και μετακινήθηκε σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Υπήρχαν ίσως κάποιες χιλιάδες πρόβατα επάνω στο βουνό. Σιγά σιγά τα κοπάδια αυτά μίκριναν, κάποια σταμάτησαν να ανεβαίνουν. Η εικόνα σιγά σιγά άλλαξε. Τα κοπάδια των προβάτων αντικαταστάθηκαν πια από κοπάδια βοηδών. Μικρότερα σε αριθμό, βέβαια, πολύ λιγότερα ζώα, αλλά πρόβατα πια δεν ξαναείδαμε στο βουνό. Και το τοπίο ήταν διαφορετικό. Το δάσος ήταν ίσως λίγο μικρότερο, θα έλεγε κανείς. Η βόσκηση βοηθούσε σε κάποιο βαθμό να μένουν ανοιχτά τα ξέφωτα και τα λιβάδια. Στο πρόγραμμα αυτό το οποίο εκτελούμε στην περιοχή αυτή, διαπιστώσαμε ότι το μέγεθος έκθεσης των διακαίνων από το 1945 και ιδιαίτερα από το 1960 μέχρι σήμερα έχει μειωθεί κατά το 50%. Αυτό το κάνουμε με βάση τις αεροφωτογραφίες που πήραμε το 1945, το 1960 και τις σημερινές, τις δορυφορικές εικόνες και διαπιστώσαμε ότι τα διάκαινα έχουν μειωθεί σημαντικά σε έκταση. Για την αποκατάσταση αυτών των διακαίνων εφαρμόσαμε δύο δράσεις. Η μία ήταν η κοπή των ξυλοδών φυτών, των θάμνων κυρίως, τα οποία έχουν μπει μέσα στα διάκαινα, και κατά δεύτερο λόγο την κοπή των ζυζανίων ή των κυρίως των γαϊδουράγκαθων, τα οποία έχουν αναπτυχθεί εξαιτίας της αλλαγής της διαχείρισης που έχει γίνει στα τελευταία χρόνια. Εδώ στο Καλλίδρομο η διαχείριση της βόσκησης και της βλάστησης στοχεύει στην αποκατάσταση των εποχικών λιμνίων και κυρίως επικεντρώνεται στη βελτίωση των ορεινών βοσκοτόπων με δράσεις που σχετίζονται με την απομάκρυνση των μη επιθυμητών ειδών που είναι άγριο τριανταφυλιές, βάτι και άγρια αγκάθια. Παράλληλα, τοποθετήθηκαν κλοβοί και στο Μάρτυρα, επίσης κλοβοί, προκειμένου να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της βλάστησης μέσα στον κλοβό και εκτός του κλοβού, εκεί που έβοσκαν τα ζώα. Διαπιστώσαμε ότι η βιομάζα είναι πολύ αυξημένη, ξεπερνάει τα 200 κιλά το στρέμμα. Επίσης, βρήκαμε μεγάλη ποικιλία βλάστησης και πολλά ψυχανθή. Αυτά τα πολλά ψυχανθή οφείλονται στο γεγονός ότι το έδαφος εδώ προέρχεται από την αποστάτηση των οριστολίθων, έχει σχετικά ψηλό pH και γι' αυτό οι κτηνοτρόφοι τα λιβάδια που έχουν τέτοια σύνθεση τα ονομάζουν γλυκάδια. Επειδή τα χόρτα έχουν γλυκιά γεύση, σε αντίθεση με άλλα λιβάδια τα οποία αναπτύσσουν στις στολίδες, τα οποία το ονομάζουν αγρίδια. Το είδος το οποίο βόσκει εδώ στην περιοχή είναι αγελάδες και στις οποίες τοποθετήσαμε περιλέμια για να παρακολουθούμε την κίνηση
των ζώων αυτών σε πραγματικό χρόνο. Και στον πραγματικό αυτό χρόνο μπορεί το Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης να παρακολουθεί και να βλέπει την κίνηση των ζώων, αν κινούνται, αν σταματούν, αν σταλιάζουν, αν βόσκουν. Κάθε φορά που ερχόμαστε στο καλλίδρομο βρίσκουμε καινούργια είδη φυτών. Η μεγάλη έκπληξη ήταν πριν 10 μέρες, όταν μετά από 3 χρόνια που το ψάχνουμε, βρήκαμε ένα μικροσκοπικό είδος που είναι εξειδικευμένο στα εποχιακά λιμνία. Εμείς το λέμε οι βοτανικοί μειόσουρους μίνιμους. Το καλλίδρομο έχει πλούσια χλωρίδα. Μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί περίπου 1000 διαφορετικά είδη φυτών. Αυτός ο αριθμός είναι αρκετά μεγάλος, γιατί το καλλίδρομο είναι βουνό χαμηλό σχετικά, σχεδόν μέχρι 1400 μέτρα και παραμελημένο, θα έλεγα, από τους βοτανικούς. Όμως, αν σκεφτεί κανείς ότι η ήτη που φτάνει στα 2400 μέτρα έχει μέχρι τώρα 1150 είδη φυτών, αντιλαμβάνεται τη βιοποικιλότητα που υπάρχει στο καλλίδρομο. Το μονοπάτι αυτό αποτελεί μία από τις βασικές παρεμβάσεις, ένα από τα κομμάτια αυτής της μικρής πρίκας, αν θέλετε, που θα αφήσει το Life επάνω στο καλλίδρομο. Αντίστοιχα, βέβαια, αφήνει και στην Ήτη. Πρόκειται για το παλιό ορειβατικό μονοπάτι, το οποίο θα βελτιωθεί και θα εξυγχρονιστεί. Ξεκινάει από το Ελευθεροχώρι, σε υψόμετρο γύρω στα 800 μέτρα, ανηφορίζει το βουνό και φτάνει στην περιοχή που βρίσκεται το ορειβατικό καταφύγιο και στη συνέχεια στην λίμνη της Νευρόπολης, στην ορεινή λίμνη του Καλλιδρόμου, σε υψόμετρο γύρω στα 1100 μέτρα περίπου. Από εκεί ανηφορίζει και βγαίνει πια επάνω στην κορφή του Καλλιδρόμου, την Κιόζα. Από την Κιόζα η θέα είναι εξαιρετική, κυρίως προς την πίσω, προς την νότια πλευρά, προς την κοιλάδα του Βιωτικού Κηφισού, προς τον Παρνασσό και την Κιώνα, μία περιόριστη μαγευτική θέα. Το καλλίδρομο έχει την Νευρόπολη. Η Νευρόπολη είναι η μεγαλύτερη εποχιακή λίμνη στην Ελλάδα και μάλιστα ορεινή. Οι κοινότητες των φυτών που εξειδικεύονται σε αυτή τη λίμνη είναι επίσης σπάνια στην Ελλάδα. Το χειμώνα και νωρίς την άνοιξη, η λίμνη σκεπάζεται με τη λευκή νεραγκούλα, που είναι υδρόβιο είδος. Όταν αρχίζει σιγά σιγά να φεύγει το νερό, εμφανίζονται τα είδη που εξειδικεύονται στα εποχιακά λιμνία. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι μεγάλο τμήμα αυτού του εδάφους, που κάποια εποχή είναι πλημμυρισμένο και μετά αποξηραίνεται, καλύπτεται σήμερα από αγκάθια και ακόμα και από ξενικά είδη. Μία από τις δράσεις του LIFE θα είναι να προσπαθήσουμε να αφαιρέσουμε αυτά τα φυτά και να βάλουμε στη θέση τους τα φυτά των εποχιακών λιμνίων. Η Νευρόπολη αποτελεί πόλο έλξης για τους επισκέπτες που θέλουν να δουν μια ορεινή λίμνη ανάμεσα στα έλατα. Θέλουν όμως και να κατασκηνώσουν και θέλουν να δουν μια λίμνη με νερό. Επίσης η Νευρόπολη είναι ένα σημαντικό βοσκοτόπι για τις γύρω κοινότητες. Βόσκουν τόσο αγελάδες όσο και άλογα. Και τα άλογα όταν περνάνε την Νευρόπολη είναι θεαματικά. Για να διατηρηθεί το νερό στην Νευρόπολη καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου περίπου, χρειάζεται να τρέχει συνέχεια μία βρύση, να τρέχει συνέχεια νερό στη λίμνη και αυτό σημαίνει ότι καταστρέφονται οι κοινότητες των εποχιακών λιμνίων. Θα θέλαμε να δοκιμαστεί τουλάχιστον βόσκηση σε τμήμα μόνο της λίμνης ή να εμπλουτίσετε η λίμνη με νερό για κάποιο μονοχρονικό διάστημα, έτσι ώστε να δούμε τα αποτελέσματα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πώς θα ήταν η Νευρόπολη χωρίς τη βρύση και χωρίς βόσκηση, και να πάρθει μια σωστή απόφαση για τη διαχείρισή της, έτσι ώστε τόσο οι επισκέπτες, όσο και πολύ περισσότερο οι τοπικές κοινότητες, αλλά και η βιοποικιλότητα
να βγουν όλοι κερδισμένοι.